άλλη μια συνέντευξη η οποία μας έρχεται και αυτή διαδικτυακά από την αγαπητή φίλη και συνεργάτη του σταθμού μας Βασούλα Χριστοδούλου, η οποία φιλοξενεί τον κύριο Πάνο Αναγνωστόπουλο, πρόεδρο των Κωνσταντινουπολιτών Ηνωμένου Βασιλείου, ο οποίος αναφέρεται στα ήθη και τα έθιμα των Κωνσταντινουπολιτών κατά την περίοδο του Πάσχα. Οι δυο τους εύχονται σε όλο τον κόσμο καλή Ανάσταση και καλό Πάσχα. Καλησπέρα από το Hellenic TV, όπου έχουμε μαζί μας τον πρόεδρο του Συλλόγου των Κωνσταντινοπολιτών Ηνωμένου Βασιλείου, τον Πάνο Αναγνωστόπουλο, ο οποίος βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην Αθήνα και θα μας μεταφέρει το δικό του πασχαλινό μήνυμα. Πάνο, καλησπέρα. Καλησπέρα, Βασούλα. Χαίρομαι που είμαστε εδώ και τα ξαναλέμε. Ευχαριστώ που δέχθηκε στην πρόσκλησή μας. Μπήκαμε στη Μεγάλη Εβδομάδα και γνωρίζω ότι εσείς οι Κωνσταντινοπολίτες ακολουθείτε πιστά τα πασχαλινά ήθη και έθιμα. Θα ήθελα να μου μιλήσεις λίγο για αυτά. Ακριβώς. Ευχαριστώ πολύ. Εύχομαι όλοι να είμαστε καλά. Όποιος μας ακούει εδώ, περνάμε δύσκολες ημέρες, όπως καταλαβαίνεις. Εγώ είμαι στην Ελλάδα κάπως εγκλωβισμένος, αλλά ευχάριστα εγκλωβισμένος. Είχα έρθει εδώ να δω τον πατέρα μου και έμεινα εδώ από τέλη Φεβρουαρίου. Μπήκαμε στη Μεγάλη Εβδομάδα πολύ σωστά και αυτή θα είναι μια διαφορετική Μεγάλη Εβδομάδα για όλους τους χριστιανούς, ειδικά εμάς τους Ορθοδόξους, γιατί το Πάσχα το δικό μας είναι σαν να είναι τα Χριστούγεννα των Δυτικών, να το πω έτσι. Είναι μια μεγάλη γιορτή. Στην πόλη, ειδικά εκεί που μεγάλωσα εγώ, είχαμε πληθώρα, ας πούμε, ήθη και έθιμα, τα οποία αρχίζαν από την Κυριακή των Βαΐων. Όλη η Μεγάλη Εβδομάδα ήταν ένα μεγάλο γεγονός, σειρά γεγονότων. Επειδή εγώ μεγάλωσα στη νήσο Χάλκη, που είναι στα Πριγκυπώνησα, και εκεί ήταν και η θεολογική σχολή της Χάλκης, πηγαίναμε σε όλες τις ακολουθίες όλη τη Μεγάλη Εβδομάδα. Αυτό άρχιζε από την Κυριακή των Βαΐων, το απόγευμα πηγαίναμε στους νυμφίους, στην πρώτη ακολουθία. Την Κυριακή των Βαΐων ήταν η μέρα που τρώγαμε ψάρια, αυτό ήταν το τυπικό. Και μετά είχαμε την νηστεία βέβαια όλη της Μεγάλης Εβδομάδος, Μεγάλη Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, μέχρι τη Μεγάλη Πέμπτη που θα πηγαίναμε για Θεία Κοινωνία όλα τα παιδιά από το σχολείο. Λοιπόν, το σχολείο βασικά πηγαίναμε σχολείο Μεγάλη Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη μέχρι το μεσημέρι και μετά είχαμε διακοπές μέχρι την Τετάρτη μετά το Πάσχα. Νηστεί όλη την εβδομάδα, ο πατέρας μου ήταν καθηγητής στη θεολογική σχολή της Χάλκης και θυμάμαι ανεβαίναμε στη θεολογική σχολή που ήταν στο λόφο του νησιού. Λοιπόν, εκεί πάρα πολλοί κόσμος, εκεί οι μαθητές της θεολογικής σχολής της Χάλκης. Υπήρχε ένα μεγάλο, το τυπικό, ας πούμε, της Μεγάλης Εβδομάδος όλες οι ακολουθίες. Την Μεγάλη Τετάρτη εμείς κάναμε όλα τα ψώνια για τις επόμενες ημέρες, γιατί η μαμά και η γιαγιά θα φτιάχνουν τα τσουρέκια. Μεγάλη Πέμπτη τα κόκκινα τα αυγά. Το αυγό, όπως ξέρουμε, συμβολίζει τη νέα ζωή. Και το κόκκινο είναι αυτό που πιστεύουμε είναι το αίμα του Κυρίου μας, του Χριστού. Μετά την κοινωνία τρώγαμε λαδερά τη Μεγάλη Πέμπτη. Το απόγευμα με το καλό πηγαίναμε στη Μεγάλη Ακολουθία με τα 12 Ευαγγέλια, όπως γνωρίζουμε όλοι, που έβγαινε και ο Σταυρός, το σήμερον κρεμάται κτλ. Και την επόμενη μέρα που ήταν η Μεγάλη Παρασκευή, υπήρχαν τα ήθη και έθιμα στην πόλη, ήταν πολλοί να πηγαίνουν να προσκυνήσουν πολλούς επιταφείους. Άλλοι πηγαίνανε σε 5 διαφορετικά μέρη, άλλοι σε 7, ανάλογα ο καθένας ποιο αριθμό είχε, ας πούμε το έθιμό του στην οικογένειά του, και πηγαίνανε σε διάφορους επιταφείς σε διάφορα μέρη της πόλης. Εμείς βέβαια επειδή ήμασταν... Και ποιος ήταν αυτός ο σκοπός πάνω στο να πηγαίνουν σε πολλούς επιταφείς, γιατί το κάνανε αυτό? Αυτό νομίζω ήταν κάθε οικογένεια είχε κάτι το δικό της συμβολικό αριθμό. Δεν ξέρω αν υπήρχε μια σχετική, μάλλον γενική μια παράδοση.
Εμείς επειδή ήμασταν βέβαια στο νησί, δεν είχαμε πολλούς ναούς. Υπήρχε η Θεολική Σχολή και ο Άγιος Νικόλαος που ήταν η κοινότητα, η ενορία. Αυτό που γινόταν όμως, θυμάμαι, στη Θεολική Σχολή, έρχονταν πολλοί κόσμος από την πόλη στη Θεολική Σχολή. Γιατί η Θεολική Σχολή ήταν σε ένα λόφο επάνω, δέντρα πολλά, φανταστική φύση, κυπαρίσια, ένας ιδιωτικός χώρος. Και βέβαια ήταν άνοιξη, αντισμένα όλο, ο κόσμος ερχόταν να προσκυνήσει τον επιτάφιο εκεί, από την πόλη. Όταν λέμε από την πόλη τότε, λέγαμε με το πλοίο έπρεπε να έρθεις σχεδόν μία μισή ώρα να έρθεις στο νησί, άλλα 20 λεπτά να ανέβεις στο λόφο για να προσκυνήσεις τον επιτάφιο. Ο κόσμος καθόταν μετά την αποκαθήλωση, την ακολουθία της αποκαθήλωσης, έκανε περίπατο βόλτα εκεί στο νησί, στη Θεολογική Σχολή, και βέβαια επειδή ήταν ωραία μέρα και τα λοιπά, τρώγανε και κάτι, υπήρχαν νηστίσιμα βέβαια, Μεγάλη Παρασκευή, και θυμάμαι το φαγητό ήταν πάντα ταχυνόσουπα και ασουρέ. Δεν ξέρω αν πολλοί ξέρουν τι είναι ο ασουρές. Είναι ένα σούπα νηστίσιμο. Είναι από τα κόλυβα που φτιάχνουμε ενώ ασουρέ. Είναι κάπως περίπου το ίδιο πράγμα. Δεν τα ξέρω όλα. Υπάρχει συνταγή ασουρέ, είμαι σίγουρος. Αλλά δεν είναι αυτό είναι σαν, άμα θέλεις, σαν μαλεμπί κάπως. Δεν είναι, εννοείται, δεν είναι νηστίσιμο. Ναι. Αλλά έχει με όλους τους ξηρούς καρπούς και τα διάφορα που μπαίνουν μέσα. Πολύ νόστιμο όντως. Πολύ νόστιμο και λένε ότι είναι το καλύτερο που μπορείς να φας μια μέρα που είναι φουλ νηστεία. Μετά, αφού ο κόσμος έχει φύγει και τα λοιπά, τη Μεγάλη Παρασκευή πάλι μιλάμε, ήταν ο επιτάφιος που είναι τα εγκόμια που όλοι ψέλνουν και έβγαινε η μεγάλη περιφορά από το εκκλησάκι της Θεολογικής Σχολής γύρω-γύρω μέσα στον κήπο. Ήταν ένα φανταστικό ένα γεγονός γιατί έβλεπες θεοσκότεινα όλα, εκτός μπορεί να είχε ένα φεγγάρι, αλλά έβλεπες κεριά, ο μεγάλος ο Σταυρός, ο Δεσπότης, η Διάκη, όλοι με τα ωραία τα άμφια κτλ. Και όλοι ψέλνοντας έρωναν τον τάφο, η ζωή εν τάφο και όλες αυτές τις ωραίες ψαλμωδίες που θυμόμαστε όλοι. Αυτή ήταν η Μεγάλη Παρασκευή και όλες οι ακολουθίες. Όπως σου είπα, στην πόλη, ενώ εμείς κάναμε αυτό στη Θεολογική Σχολή, πολλοί πηγαίνανε στο Βόσπορο, σε έναν ναό προσκυνούσαν τον πρώτο ναό, ας πούμε, στη Χαλκιδόνα, μετά μπορεί να πηγαίνανε στο Σκούταρι, μπορεί να πηγαίνανε στον Κουσκουντζού και διάφορα άλλα μέρη στην ασιατική πλευρά. Άλλες τόσες εκκλησίες στην ευρωπαϊκή πλευρά. Αυτό το έθιμο που λέμε 5-7 επιταφείους, όσους πολλούς μπορούσαν να δούνε. Μην ξεχνάμε ότι τη Μεγάλη Παρασκευή επίσης, θυμάμαι, η μητέρα μου πάντα πηγαίναμε το πρωί στο κημητήριο, γιατί είναι η μέρα που θυμόμαστε αυτούς που μας έχουν φύγει, μας λείπουν. Λοιπόν, και πάντα αυτό ήταν ένα μεγάλο γεγονός, το θυμάμαι, γιατί ανέβαινε όλος ο κόσμος, όλο το νησί, όλοι οι χωριανοί πηγαίνανε εκεί και εντάξει, είναι μέρα, ας πούμε, ούτως ή άλλως η Μεγάλη Παρασκευή, έτσι μια λυπητερή μέρα, και όμως ο κόσμος εκεί ανέβαινε, μιλούσαν με τον άλλονα, ανταλλάσσανε κόλυβα, κουφέτα, διάφορα πράγματα. Και αυτό ήταν ένα γεγονός το οποίο μου έχει μείνει και φαντάζομαι ότι και αυτό συνεχίζεται και σε άλλα μέρη. Μάλιστα. Το Μεγάλο Σάββατο, αυτό που λέμε η πρώτη Ανάσταση είναι, που ήταν η ακολουθία που πηγαίνουν πολλοί και πετάει τις δάφνες ο ιερέας, που ήταν και αυτό ένα σημαντικό γεγονός. Βέβαια, εκεί περισσότερο θα έβλεπε στην εκκλησία άντρες, γιατί οι γυναίκες ήταν στο σπίτι και μαγειρεύανε για το βράδυ, να ετοιμάσουν τη μαγειρίτσα και το κρέας για την άλλη μέρα. Και αυτό ήταν ένα σημαντικό γεγονός, γιατί ήταν έτσι, ας πούμε, αισθανόσουν ότι κάπως άρχιζε το γλέντι, άρχιζε η χαρά, όλοι μας ήταν έτοιμοι το βράδυ που θα ντυθούμε, θα πάμε στην εκκλησία. Εμείς τα μικρά παιδιά είχαμε, ξέρεις, ο κάθε νονός αγόρασε τη μεγάλη λαμπάδα και τα λοιπά. Και αυτό ήταν και τα χειροφιλήματα, φαντάζομαι, έτσι, μεγαλύτερα. Ήταν ένα φανταστικό ένα πράγμα, γεγονός που, εντάξει, σαν παιδιά το βλέπαμε διαφορετικά, εννοείται τότε.
Εμείς βέβαια επειδή προσέχαμε περισσότερο, γιατί ήμασταν στο νησί πολύ λίγοι Έλληνες και αρκετοί Τούρκοι γύρω-γύρω και δεν ήθελες να κάνεις και πολύ φασαρία. Αν και τα πυροτεχνήματα όλα αυτά πάλι υπήρχαν τη νύχτα, η ώρα 12 που ο ιερέας θα έλεγε το Χριστός Ανέστη. Την επόμενη μέρα, την Κυριακή του Πάσχα, ήταν οικογενειακά. Δεν είχαμε στο νησί, τώρα μιλάω και πάλι, αυτό ας πούμε να βγει σε ένα κεντρικό σημείο και ο καθένας να φέρει τη σούβλα και να τρώνε παρέες. Ήταν ο καθένας στο σπίτι του, στην αυλή του, στον κήπο του και εκεί περνούσαμε τις ωραίες μέρες, τσουρέκι, άφθονα γλυκά, μαγειρίτσα, αυτά τα πράγματα. Και μπόλικη μουσική και γλέντι. Ωραία. Με αυτά έχω, αυτά είναι, εδώ έχουν μείνει. Έχεις μεγαλώσει. Ωραία, αυτά, πάνω και θα ήθελα να μας μεταφέρεις το δικό σου πασχαλινό μήνυμα και τις ευχές σου. Θα ήθελα να, πρώτον να ευχηθώ σε όλους μεγάλη δύναμη και υπομονή, γιατί όντως είναι δύσκολες στιγμές και κατανοώ για όλους τους ανθρώπους, ανεξάρτητα ηλικίας, ίσως βέβαια αυτοί οι άνθρωποι που είναι σε μεγαλύτερη ηλικία, που έχουν παιδιά και εγγόνια που είναι μακριά τους, είναι πολύ πιο δύσκολο το φαντάζομαι. Και για κάθε ηλικία βέβαια, αλλά ακόμα πιο δύσκολο μεγαλύτερη ηλικία, να έχουμε υπομονή και να ελπίζουμε ότι αυτός ο ιός θα φύγει από όλους μας. Και όταν λέω όλους μας, δεν εννοώ μόνο εμάς τους Ορθοδόξους, εμάς τους Έλληνες, εμάς εδώ. Εννοώ όλο τον κόσμο, γιατί αυτό είναι ένα πράγμα που πρέπει να φύγει από όλους μας, από όλο το σύμπαν. Εύχομαι λοιπόν όλοι όσο μπορούμε να περάσουμε καλά στα σπίτια μας και θα έρθει η καλή Ανάσταση, η Ανάσταση του Κυρίου και η Ανάσταση αυτή που περιμένουμε για να βγούμε από τα σπίτια μας. Καλό Πάσχα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Και ελπίζω να τα ξαναπούμε. Ευχαριστούμε. Και καλό Πάσχα. Επίσης, Μασούλα. Να είσαι καλά. Καλή Ανάσταση. Γεια σου. Γεια. Thank you.